Σήμερα είμαστε σε μια εποχή που υποφέρουμε όλοι. Αλλά ο καθένας μας θεωρεί ότι φταίει ο άλλος που υποφέρουμε εμείς. Στην πραγματικότητα υποφέρουμε εξαιτίας μας. Θα τελειώσω λοιπόν. Δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί. Το διάβασα όμως τώρα τελευταία και μου άρεσε πολύ. Ο Άγιος Παΐσιος τους δαίμονες τους έλεγε τα ταγκαλάκια. Διάβασα λοιπόν κάπου το εξής. Κάποτε τα ταγκαλάκια κάνουν ένα συνέδριο που θα κρύψουν την ευτυχία για να μην τη βρουν οι άνθρωποι. Λέει λοιπόν ένας από αυτούς, εγώ προτείνω να την κρύψουμε στο πιο ψηλό βουνό του κόσμου. Ποιος θα πάει να τη βρει εκεί πάνω? Του λένε οι άλλοι από τα πολύ σκέψη, μπα, αυτοί σήμερα έχουν τόσα μέσα και ανεβαίνουν παντού, θα τη βρούνε. Λέει ένας άλλος, εγώ προτείνω να την βάλουμε στο βάθος του πιο μεγάλου ωκεανού. Ποιος θα φτάσει εκεί? Λέει, αυτοί σήμερα έχουν υποφρύχια, έχουν ένα σωρό πράγματα, θα τη βρούνε. Ένα, λέει, ταγκαλάκι μικρό δεν μίλαγε. Και του λένε οι άλλοι, εσύ μικρέ τι λες? Εγώ, λέει, έχω μια άλλη σκέψη. Να κρύψουμε την ευτυχία των ανθρώπων εκεί που δεν θα πιστέψουν ποτέ ότι υπάρχει. Γι' αυτό και δεν θα τη βρούνε ποτέ. Τους έκανε εντύπωση. Λέει, καλή σκέψη, αλλά δηλαδή πού να την κρύψουμε? Σας προτείνω να κρύψουμε την ευτυχία των ανθρώπων μέσα στην ψυχή τους. Δεν θα τη βρούνε ποτέ. Γιατί δεν θα πιστέψουν ότι υπάρχει εκεί. Αυτό είναι το δράμα το δικό μας. Ο Θεός μας το είπε. Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Εμείς την ψάχνουμε έξω και αυτό δεν τη βρίσκουμε ποτέ. Εγώ εύχομαι και ευχηθείτε κι εσείς να ψάξουμε μέσα μας και με αγάπη και ελευθερία στο Θεό και με αγάπη και ελευθερία στους ανθρώπους να βρούμε την κρυμμένη μέσα μας ευτυχία και να ηρεμήσουμε και να ειρηνεύσουμε και τότε πια θα έχουμε ανακαλύψει και το νόημα και την ομορφιά της ψυχής μας.